Είναι 9 μηνών έγκυος και φοβάται ότι θα γεννήσει σε δεινές συνθήκες στο καταβλισμό της Ιδωμένης. Είχε προγραμματίσει να γεννήσει στη Γερμανία κοντά στην οικογένειά της και τους συγγενείς της. Αλλά 2 μήνες αφότου ξεκίνησε το ταξίδι της από το Ιράκ, οι προοπτικές του τοκετού μέσα στις λάσπες γίνονται όλο και πιο χειροπιαστές. يعني أصل كان المفروض مثل كل العالم 10 أيام مثل كل أقاربنا اللي وصلوا 10 أيام وطلعوا ألمانيا بس اللي صار معنا العكس اللي صار معنا حجزنا شهر بتركيا اللي صار معنا حجزنا هنا 20 يوم أنا مثلاً دخلت بشهر 9 وهي كارثة بالنسبة لي أنا ما معلوم أي لحظة أنه أرزق أنا ما مستعدة لهذا الموضوع نهائياً. Η Αλή βρίσκεται στον καταβλισμό της Ιδωμένης με τον άντρα και τα παιδιά της και την τροβάζει η σκέψη ότι το νεογέννητό της θα πρέπει να επιβιώσει στις σκληρές καιρικές συνθήκες της περιοχής, μέσα σε μια πλημμυρισμένη από τη βροχή σκηνή, με ασθένειες, έλλειψη τροφίμων, νερού, ρούχων και φαρμάκων. Ένα φορτηγό με τρόφιμα και ρούχα φτάνει στην Ιδωμένη και οι πρόσφυγες ορμούν σε αυτό για να το αδειάσουν. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά σπρώχνονται για να πάρουν γάλα, μπισκότα και χαρτί τουαλέτας. We are losing our human behavior under this pressure. Shame, but it's normal. Normal result. This is not human humankind life. Από την πάλι σώμα με σώμα, κάποια από τα τρόφιμα καταστρέφονται. Το γάλα χύνεται από το φορτηγό, ενώ κάποια από τα ρούχα που μόλις πήραν στα χέρια τους βρίσκονται μέσα στη λάσπη. Το φορτηγό φεύγει και οι άνθρωποι δεν ξεκολλούν από πάνω του. Look to any animal's farm, it's better than here. So, this bad result, normal. Το νερό και το φαγητό που παρέχονται από φορείς παροχής βοήθειας και εθελοντές δεν είναι αρκετά. Στη λασπωμένη Ιδωμένη, οι πρόσφυγες συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη της επιβίωσης, περιμένοντας υπομονετικά για ώρες σε ουρές για ένα πιάτο φαγητό και ένα ποτήρι τσάι.